έκθεση ποινών συντροφιάς και μπορεί να δει από Καναρίνια έως Ιθαγενείο, Σιβρίδια. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι ποινά συντροφιάς. Ποινά συντροφιάς. Mm-hmm. Εκτροφής. Μάλιστα. Ο σκοπός της έκθεσης? Να αναδειχτεί κάποιο αξιόλογο πουλί σύμφωνα με τους κριτές. Mm-hmm. Και να γίνει κάτι καινούργιο στο νησί που νομίζω είναι η δεύτερη γωνιά που γίνεται. Mm-hmm. Τα κριτήρια τα οποία έτσι βλέπουμε... Είναι αναλόγως σε το είδος του πουλιού. Δηλαδή στα Καναρίγια αναλόγως αν είναι φωνή σε τύπου θέσης ή χρώματος υπάρχει και το ανάλογο κριτήριο. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα ο κόσμος έχει ανταποκριθεί. Ναι. Έχει ανταποκριθεί. Πέρσι είχαμε και σαν συμμετοχές γύρω σε 140, φέτος έχουμε και περίπου 50 με 60 πουλιά ακόμα από την Αθήνα από άλλο σύλλογο. Γενικά με τα λεγόμενα και των κριτών έχουμε φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Συν ότι έχουμε έναν κλάδο ακόμα που είναι ανηλίκων. Που φέρνει κάποιο παιδί, το πουλάκι του, το καναρίνι του. Και ποιος μπορεί να συμμετάσχει τώρα στο διαγωνισμό? Ορίστε. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, να φέρει δηλαδή το δικό του κτήνο συντροφιάς? Όποιος είναι δηλωμένος στο σύλλογο και υπάρχουν τα πουλιά τα οποία έχουν το ανάλογο δαχτυλίδι, στην ουσία ταυτότητα του πουλιού, και τα κλάδος των ανηλίκων που φέρνει το κλουβάκι του κάθε παιδάκι για να πάρει το αναμνηστικό του.